Πρώτον, το ότι όλοι είσαστε ίδιοι στη στρατηγική δεν είναι επικίνδυνο καθόλου. Εμείς είμαστε διαφορετικοί. Εσείς μπορείτε στα στρατηγικά να συμφωνήσετε και να κάνετε και κυβέρνηση. Μην πείτε ποτέ, γιατί έτσι έλεγε και το Πασόκ και δέστε τι έκανε. Εντάξει, να είμαστε καθαροί. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το πάτε να ψηφίσετε και μην αυτό και... Σε εμάς τα λέτε. Πάτε καλά. Εμείς δίνουμε μάχη συνέχεια. Και την απάντηση θα σας τη δώσει η νεολαία. Τρίτον, για να τελειώσουμε σε μια μεγάλη μας διαφορά που τη λέω με τον κύριο Μουμουλάκη εδώ, το Χάρη. Ακούστε, όσοι λένε ότι από μέσα θα ανατρέψουν το σύστημα, καταλήγουν να είναι πολύ μέσα στο σύστημα. Αυτό είναι η παγκόσμια εμπειρία. Πέστε μας ένα παράδειγμα αν υπάρχει διαφορετικό. Ενσωματώνονται και όπως έλεγε και ο Ανιέλη, το ξέρετε, όταν δεν μπορεί η δεξιά, υπάρχει η χρήσιμη αριστερά. Το αποδείξατε φέρνοντας τρίτο μνημόνιο και μην μας λέτε τώρα ότι... Πέστε μας ένα νόμο που καταργήσατε. Σαπανίδου το είπε. Από το τρίτο μνημόνιο. Έναν πέστε μας. Τι συλλογικές συμβάσεις. Τίποτα. Νόμος Βρούτσι Αχτσόγλου. Ποιος καθορίζει. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Τέλειωσα. Τραβάτε το δρόμο σας. Το ξέρετε. Τραβάτε το δρόμο σας. Και αφήστε τα αυτά. Τραβάτε το δρόμο σας. Της υπηρεσίας. Δημιουργείτε εντυπώσεις. Ότι μπορεί να γίνει ανθρώπινος ο καπιταλισμός, αλλά ό,τι και να πείτε, βάρβαρος είναι. Ή ανατρέπεται ή δεν εξανθρωπίζεται. Και εφομένως, όταν δεν βάζεις ανατρέπεται, σημαίνει ότι από μέσα, σημαίνει ότι μπαίνεις μέσα. Και ενσωματώνεσαι πλήρως. Και καμιά φορά γίνεσαι χειρότερος και τους αυθεντικούς που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά.